Την ώρα που ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο και έχει σκάει ο Τζίτζικας και οι Λαρισαίοι, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν λίγη δροσιά στα παράλια, τότε δίνουν ραντεβού στη δημοτική πισίνα. Είμαστε στο καλύτερο μέρος που θα μπορούσαμε να είμαστε αυτή τη στιγμή για τη Λάρισα, με 45 βαθμούς Κελσίου. Ερχόμαστε στο φίλο μας τον Μάρκο. Οι υπηρεσίες του είναι άριστες, δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα, κανένα νησί. Είμαστε. Πες την κλίδα, δεν βλέπετε εδώ πέρα. Περνάμε ωραία, κάνουμε το μπανάκι μας. Είναι κάτι γρήγορο για μας που δουλεύουμε. Δεν έχουμε το χρόνο να πάμε σήμερα θάλασσα. Έχουμε μόνο το Σαββατοκύριακο. Ερχόμαστε εδώ να δροσιστούμε. Ναι. Είναι μια καλή ανάσα για τη ζεστή Λάρισα. Είναι πολύ ωραίος χώρος, είναι διασκεδαστικά, έχει νέα παιδιά, οπότε είναι ωραία. Οι Λαρισαίοι μπορούν να απολαύσουν το μπάνιο τους και να παίξουν το αγαπημένο τους παιχνίδι. Έχουμε και το σύλλογο ρακέτας που παίζουμε εδώ πέρα. Έχει κάνει συμφωνία ο σύλλογος να παίζει εδώ πέρα. Η δημοτική πισίνα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Η δημοτική πισίνα σημαίνει λύση για όλους τους Λαρισαίους στο καλοκαίρι, στο καθό καλοκαίρι της Λάρισας. Σε καθημερινή βάση λειτουργούμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Εδώ ο καθένας μπορεί να πιει τον καφέ του, το ποτό του, το αναψυκτικό του, το κοκτέιλ του. Μπορεί, γίνονται πολλά events με DJs. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε και ένα event με τα διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς, τα Miss Tourismos Miss Bikini, την επόμενη Τρίτη συγκεκριμένα. Στο χώρο λειτουργεί μεγάλη και παιδική πισίνα. Στη λειτουργία της πισίνας υπάρχουν τρεις ναυαγοσώστες για οποιοδήποτε πρόβλημα, για να μην δημιουργεί οτιδήποτε πρόβλημα για την προστασία τη δικιά σας. Έχουμε και την παιδική πισίνα όπως βλέπετε, που μπορούν τα παιδάκια να απολαύσουν το μπάνιο τους, όπως και να διοργανώσουν πάρτι, γενέθλια, γιορτές, για οτιδήποτε. Η χρήση των εγκαταστάσεων τιμάται στα 2 ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων, οι πολίτεκνοι, οι άνεργοι, οι φοιτητές και οι μαθητές δεν καταβάλουν αντίτυπο.